καραλοχίας Ρέιμοντ Σο, ο οποίος είχε στο μεταξύ ακολουθήσει πολιτική καριέρα και ήταν γερουσιαστής με φιλοδοξίες περαιτέρω ανόδου. Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της απίστευτης ιστορίας αλλαγού του νου και ποιοι κρύβονταν πίσω της? Στόχος ήταν ο ήρωας λοχίας Ρέιμοντ Σο, ο οποίος ήταν πλέον γερουσιαστής, να καταστεί ο πρώτος τηλεκατευθυνόμενος πρόεδρος Μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκείνοι που κινούσαν τα νήματα αυτής της απίστευτης συνωμοσίας ήταν ο διοικητικός πυρήνας μιας πανίσχυρης πολυεθνικής εταιρείας, της Manchurian Global. Αυτοί ήθελαν να έχουν τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον απόλυτο έλεγχό τους και γι' αυτό του έκαναν πλήσια κεφάλου το 1991 στο Κουβέιτ, τον έκαναν ήρωα και εμφύτευσαν μικροτσίπ στον εγκέφαλό του. Yes. Ο Ρέιμοντ Σο ενεργοποιούνταν πάντα με ένα απλό τηλεφώνημα.